Οι κληρικοί, εξοχότατοι άρχοντες του οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αξιότιμε πρόεδρε του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κύριε Μάικ Κατσαντώνη, αξιότιμε πρόεδρε της Ζωδόχου Πηγής κύριε Σπυρίων Δημητράτο, αγαπητέ διευθυντά του Ελληνικού και Αμερικανικού Ινστιτούτου Mr. John Atanas και εκλεκτοί καλεσμένοι, καλησπέρα σας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την δημοσιογραφική κάλυψη της εκδηλώσεως των Εθνικών Κήρυκα, το Greek News, τις αναμνήσεις, τον Κόσμο FM και το Brox.net, το οποίο μας βιντεοσκοπεί και τη σημερινή εκδήλωση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά και ευγνώμονες που τιμήσαμε με την παρουσία σας στο δρόμενο αυτό που οργανώθηκε κατόπιν συναντήσεως και συζητήσεως με τη διδάκτρα κοινωνολογίας και δημοσιογράφο την ευγενεστάτη κυρία Δέσποινα Αφεντούλη, η οποία έχει μελετήσει σε βάθος το ιστορικό γεγονός των Στεφανιανών. Θα ήθελα με σκοπό να εκφράσω τις ολόκαρδες ευχαριστίες μου ως ιερέα σε αυτήν την κοινότητα της Παναγίας της Ζωδόχου Πηγής για την εμπιστοσύνη και τιμή που μου παρέχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος, ο οποίος κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη και έχει βιώσει την καταστρατήγηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γείτονα χώρα. Αφορμή για την επιλογή του ιστορικού αυτού γεγονότος στάθηκε η καταγωγή της ενορίας από την Κωνσταντινούπολη και επιθυμία όλων μας είναι η απόδοση φόρου τιμής στον Κωνσταντινουπόλεο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας. Εύχομαι να μείνουν στη μνήμη μας αυτά τα δραματικά γεγονότα, ώστε ποτέ να μην τα ζήσει η ανθρώπινη ύπαρξη. Η ιστορία δεν διδάσκει απλά το παρελθόν, αλλά καλλιεργεί το παρόν και προετοιμάζει το μέλλον. Καλλιεργούμε την ιστορική μας μνήμη και πατριωτική μας συνείδηση και ευελπιστούμε για μέλλον με ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων που ενσυνείδητα θα επιλέγουν την ομόνοια και την αγάπη, αρετές συνυφασμένες με την πίστη μας. Ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους για την ιδιαίτερη τιμή και επιπλέον εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τους εκπροσώπους της ελληνικής και κυπριακής κυβερνήσεως. Προσευχόμενοι για την πρόοδο της πατρίδας μας, έχουμε έρθει με πνεύμα μαθητείας να ακούσουμε την εκλεκτή ομιλήτρια της ημέρας, την κυρία Δέσποινα Αφεντούλη, και νιώθουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή ως Κωνσταντινουπολίτες. Η καρδιά μας πάλιται στο σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας και του μακρεώνου Βυζαντινού πολιτισμού. Σας ευχαριστούμε. Your Eminence, Archbishop of America, Ελπιδοφόρος.